Τώρα δεν θα το πω καθόλου ηρωνικά, γιατί όταν συναντώ ιερείς και αρχιερείς, ευλογείτε λέω, και έτσι θα υποδεχθώ τον... Ποιο είναι το... Είδατε, δεν φρόντισα να μάθω ποιο είναι το εκκλησιαστικό σας όνομα. Ρίζος, κανονικά. Α, πατέρας Ρίζος. Είστε ο πατέρας Ρίζος. Ναι. Έτσι, γιατί συνήθως το αλλάζουν, έτσι, το κοσμικό τους όνομα. Όχι, αλλάζουν στους μοναχούς και τους ιερομονάχους. Εντάξει, σύμφωνοι, αλλά οι νυμφευμένοι, οι παντρεμένοι ιερείς το κρατούν. Γιατί ξέρω τουλάχιστον μία περίπτωση που έχει αλλάξει. Εντάξει, σε μένα έκρινε ο Μητροπολίτης προφανώς ότι δεν υπάρχει πρέπει λόγος να το διατηρήσω. Γιατί είναι και τοπικό όνομα του Κισάβου, α, της ωραία, περιοχής που ωραία υπηρετώ. Άρα έχει ευθεία αναφορά και στην παράδοση. Βεβαίως. Θρησκεία και λαογραφία μαζί. Πώς είναι αυτές οι πρώτες μέρες που τελείται λειτουργία, που έχετε φορέσει το ράσο, σας είδαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο με το ράσο, θα συνεχιστεί η πολιτική δραστηριότητα, τι έχετε αποφασίσει? Καταρχήν να σας πω για τις πρώτες μέρες της ιεροσύνης. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένος από αυτά που ζω, τελετουργώντας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και βέβαια κάνοντας αυτό που για πολλές δεκαετίες έτσι οραματιζόμουν, αλλά τώρα είναι πραγματικότητα. Μας λέγατε την προηγούμενη φορά, γιατί είχαμε συναντηθεί πριν χειροτονηθείτε, ήταν οι μέρες πριν, μια εβδομάδα πριν τη χειροτονία σας. Και μας λέγατε, για να ακούσουμε λίγο. Είναι η χειροτονία μου σε διάκονο. Είναι ίδια η συγκίνηση τώρα που το βλέπετε ξανά, δεν ξέρω πόσες φορές, αν έχει αξία για σας να το βλέπετε, αλλά μισό λεπτό. Μερικές φορές μου φαίνεται απίστευτο. Είναι απίστευτο ακόμη, έτσι. Και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι πλέον γεγονός. Στην πρώτη σας λειτουργία, όταν δηλαδή τέλειωσε το λειτουργικό, έγινε σε δύο φάσεις, Σάββατο διάκονος, ιερέας την Κυριακή, εδώ μοιράζεται αντίδωρο, αν καταλαβαίνω αυτό καλά. Αυτό είναι την Κυριακή, ναι, εκεί ναι. Είναι η δεύτερη χειροτονία, λοιπόν. Ναι. Πώς ήταν το συνέστημα της πρώτης σας λειτουργίας? Μοναδικές στιγμές, απερίγραπτες. Δεν περιγράφονται με λόγια, γιατί σε αυτές τις στιγμές λειτουργεί η ψυχή και το συναίσθημα. Δεν υπάρχουν λόγια να τις περιγράψω. Και βέβαια δεν ξέρω αν στο μέλλον θα έχω την ψυχραιμία και τον τρόπο έτσι να αναφερθώ σε αυτές τις στιγμές κάνοντάς τις μια περιγραφή. Γιατί λέτε στο μέλλον, τώρα σας είναι δύσκολο να το κάνετε? Είναι δύσκολο, γιατί φοβόσαστε ότι θα έχετε λυγμού στα λόγια σας? Κοιτάξτε να δείτε, τα συναισθήματα πλημμυρίζουν την ψυχή μου και δεν είναι μικρό πράγμα να δέχεσαι την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να γίνεσαι ιερουργός της Εκκλησίας μας. Τουλάχιστον για αυτούς που έχουν κάποια σχέση με την Εκκλησία, μπορούν να το αντιληφθούν, γιατί δεν είναι μία πράξη έτσι τυπική ή μία πράξη, μπορώ να πω, δημοσιότητας ή έτσι μία κοινωνική πράξη. Είναι η ιεροτελεστία. Έτσι, βέβαια. Και αυτό κρύβει πολλά. Σας στέρισε κάτι από αυτή τη μυσταγωγία των στιγμών η δημοσιότητα που είχε η περίπτωσή σας, ή εσείς το βιώσατε μέχρι το κύτταρό σας, μέχρι το μεδούλι το πράγμα αυτό? Κοιτάξτε, η δημοσιότητα, φοβάμαι ότι κάποιος του σκανδάλισε, θεωρώντας ότι εγώ σε ένα μεταβατικό στάδιο από την πολιτική, πηγαίνοντας στην ιεροσύνη,
δεν μπορούσα να αποποιηθώ τη δημοσιότητα. Αλλά εγώ τη δημοσιότητα την είδα σαν μια ευκαιρία να ακουστούν κάποια πράγματα που αφορούν την ιεροσύνη και την Εκκλησία, αλλά και να ακουστούν και κάποια πράγματα για το χωριό την Ανατολή, το χωριό καταγωγής μου από τον πατέρα, όπως ξέρετε, για το οποίο τρέφω μεγάλη αγάπη και που θέλω η παρουσία μου εκεί να σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή και για την ενορία και για την τοπική κοινωνία. Πάντως, παρά τα όσα λέγονται, μπορώ να διαβεβαιώσω αυτούς που σκανδαλίστηκαν ότι απέχουμε από το να είμαστε ο διάολος στον σύγχρονο κόσμο τα μέσα ενημέρωσης, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω πώς και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ενημέρωσης, για να κάνω μια παράφραση της γνωστής φράσης. Καλά λέτε ότι έπρεπε και να στρέψετε την προσοχή στον τόπο καταγωγής σας, που είναι ένας μικρός τόπος και επειδή είναι μακριά, είναι και αδικημένος από την προσοχή μας. Και από την άλλη, και στην περίπτωση ενός ανθρώπου, δεν είναι το συνηθέστερο αυτό που κάνατε, εγώ είδα πανελλαδικά να παίζετε το ρεπορτάζ που αφορούσε στην χειροτονία σας. Η οικογένειά σας πώς αντέδρασε στο πρώτο άκουσμα? Η οικογένειά μου? Ναι. Κοιτάξτε, το έχω ξαναπεί ότι η πρώτη αντίδραση ήταν αρνητική. Mm-hmm. Και πολλών από τους φίλους μου και από ανθρώπους του περιβάλλοντός μου. Είναι κάτι το ιδιαίτερο, για το οποίο δεν μπορείς να εξηγήσεις και δεν μπορείς να γίνεις πιστικός, γιατί είναι θέμα βιωμάτων, είναι θέμα πίστης, είναι θέμα έτσι αντίληψης και προσέγγισης του όλου θέματος. Εγώ δεν παρεξηγώ κανέναν, προς κάθε κατεύθυνση στέλνω την αγάπη μου και από εκεί και πέρα από όλους ζητώ την προσευχή τους, έτσι ώστε η επιλογή μου να αποβεί πρώτα για τη δόξα της Εκκλησίας και από εκεί και πέρα η αναξιότητά μου να σταθεί ωφέλιμη για κάποιες ψυχές που να προσεγγίσουν έτσι την Εκκλησία και τον Χριστό και να πλησιάσουν προς την Εκκλησία. Μαλάκωσε η οικογένεια στο πέρασμα των ημερών, πατέρα Ρίζο? Εντάξει, έχουν μαλακώσει. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας πω το εξής. Δυστυχώς, η ελληνική κοινωνία δεν βλέπει με καλό μάτι τους κληρικούς. Και γιατί το λέτε αυτό? Το λέω γιατί πολλοί άνθρωποι και σε μένα προσωπικά είπαν ότι από δήμαρχος θα γίνεται παπάς. Εγώ το θεωρώ μεγάλη μου τιμή που έγινα ιερέας και θεωρώ ότι είναι ύψιστο αξίωμα εντός εισαγωγικών. Α, θεωρούσαν μεγαλύτερο αξίωμα αυτό του δημάρχου κάποιοι? Βεβαίως. Okay. Μα να σας πω κάτι. Καλά, πάντως υπηρέτησα... να σας πω, όχι για να σας παρηγορήσω, την απαξίωση που έχουν οι δημοσιογράφοι, θα πω για μας, και οι πολιτικοί δεν την έχουν ιερείς. Δεν λέω ότι όλοι λέμε τι καλοί άνθρωποι και τι άγιοι άνθρωποι είναι όλοι ιερείς. Εγώ ξέρω περιπτώσεις, τώρα πώς να το διατυπώσω, το Μάρια ήθελα να πω, δεν θα το πω όμως, που δεν είναι καλοί άνθρωποι ιερείς. Δηλαδή, ναι, έτσι, το σταματώ. Κοιτάξτε, εκεί. Άνθρωποι είναι και άνθρωποι που πραγματικά αγγίζουν, τους προσπαθούν να αγγίξουν με όλους τους τρόπους το Άγιο, έτσι. Ναι. Και πολλές φορές ξέρετε ότι οι δυνάμεις του κακού ή ο διάβολος, όπως θέλετε πέστε το, πειράζει περισσότερο τους ανθρώπους που είναι κοντά στην Εκκλησία και αν δεν είναι έτοιμοι να αποκρούσουν αυτούς τους πειρασμούς... Μα εκεί είναι το θέμα, γιατί άμα το έχει κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες, αφήστε τα. Εντάξει. Λοιπόν... Αλλά εγώ πιστεύω και πρέπει να το πω για άλλη μια φορά ότι και ο τίτλος του Δημάρχου που είχα ήταν ιδιαίτερα τιμητικός και σήμερα η ιδιότητα του ιερέα που έχω, που είμαι λειτουργός των αχράντων μυστηρίων της Εκκλησίας μας, είναι ακόμη περισσότερο τιμητικός. Θα και αφήστε... γεμίζει την ψυχή μου, όπως σας είπα. Θα αφήσετε αυτή τη χαραμάδα στην πολιτική
Είστε εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος. Εκεί δεν έχει καμιά σχέση αυτό που κάνατε, δηλαδή πολύ ωραία απασχόληση στο γραφείο. Έχετε μια-δυο συνεδριάσεις το μήνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω να πω ότι είναι μια ήπια πολιτική δράση για έναν Περιφερειακό Σύμβουλο, πόσο μάλλον όταν δεν είναι και στην συμπολίτευση. Θα το κρατήσετε αυτό το αξίωμα? Κοιτάξτε, επειδή πράγματι προβληματίστηκα και προβληματίζομαι πολύ, δεν θέλω να θίξω και να αφήσω εκτεθειμένους τους χιλιάδες ανθρώπους που έβαλαν το σταυρό προτίμησής τους στο όνομά μου. Εφόσον δεν κριθεί κατά νόμο ασυμβίβαστο και εφόσον αυτό μου επιτραπεί και από την Εκκλησία... Τι σας έχει πει ο Σεβασμιότατος? Δεν το έχω συζητήσει ακόμη, δεν έχετε... γιατί δεν έχει κριθεί ακόμη κατά νόμο. Και να σας πω, είστε η μοναδική μια περίπτωση... Μια ήπια παρουσία καλή είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σαφώς. Είστε η μοναδική περίπτωση που θα κρίνει ο νόμος, γιατί δεν νομίζω να έχουμε παρόμοια περίπτωση πανελλαδικά, ναι. Έχουμε. Είμαι η μοναδική περίπτωση μέχρι σήμερα που ενώ είναι κάποιος εκλεγμένος, μπαίνει στον κλήρο διαρκούσης της θητείας του. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο νόμος δεν προβλέπει κάτι. Προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος λειτουργός των επισήμων θρησκειών στη χώρα μας, όχι μόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προφανώς, έτσι. Και των άλλων θρησκευμάτων, αλλά δεν προβλέπει για κάποιον που είναι ήδη εκλεγμένος και εισέρχεται στον κλήρο. Από εκεί και πέρα σας είπα, δεν θέλω να... Άρα καταλαβαίνω από την τοποθέτησή σας ότι αν σας το επιτρέψει ο νόμος, εσείς θα διατηρήσετε την και πολιτική... Η Εκκλησία. Και η Εκκλησία. Ναι, καλά, έτσι, προφανώς, αλλά πρώτα περιμένετε τη γνωμάτευση... Δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα σε κανέναν. Μάλιστα. Αν σας πει και ο Σεβασμιότητος, λοιπόν, ναι, ελεύθερα, να σας πω, θα υπάρχει και ένα άλλο ευεργέτημα. Δεν θα σκεφτεί κανείς να βλασφημίσει την ώρα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έτσι. Νομίζω ότι τα Περιφερειακά Συμβούλια γίνονται σε ένα κόσμιο περιβάλλον και... Λέω για την εξαίρεση τώρα, είμαι βέβαιος ότι έτσι γίνεται. Ναι, πάντα. Όλοι οι συνάδελφοι είναι κάποιο επίπεδο σοβαρού και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει να είναι η μοναδική περίπτωση που ιερωμένος με την αμφίεσή του κάθισε στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως έγινε στην περασμένη συνεδρίαση. Λοιπόν, εύχομαι αυτή την πλήρωση που νιώθετε να τη νιώθετε και διωγγούμενη, όχι μειουμένη, όσο θα περνά ο καιρός. Δηλαδή, πραγματικά να σας κατακλείσει. Αυτό θέλατε, αυτό ζείτε, έστω με καθυστέρηση δεκαετιών, όπως μας λέγατε την προηγούμενη φορά, εις το επανειδήν της ευλογίας σας. Εγώ θέλω να μου επιτρέψετε να απευθύνω για άλλη μια φορά ένα κάλεσμα των ανθρώπων, των φίλων, των φίλων της Ανατολής και όχι μόνον, με κάθε ευκαιρία να έρχονται στην Ανατολή, να εκκλησιάζονται. Λειτουργούμε ένα λαξ Σάββατο Κυριακή, τη μία στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, την άλλη στο χωριό. Σε κάθε περίπτωση ας απευθύνονται τηλεφωνικά σε μένα και θα τους ενημερώνω και εκεί πέρα θα ζήσουμε πραγματικά μοναδικές στιγμές και εγώ θα χαίρομαι και αυτοί θα ζουν την λειτουργία σε ένα μικρό έτσι χωριό. Μα πραγματικά το λέει πολύ ωραία ο πατέρας Ρίζος. Δηλαδή πάτε και για εκδρομή, είναι υπέροχη, είναι μακριά πράγματι. Ακόμη και για το Λαρισαίο δεν είναι δίπλα. Μισή ώρα από τη Λάρισα είναι. Αλλά είναι τόσο καταγνητική ατμόσφαιρα και στο μοναστήρι. Έχει και ωραία προϊόντα, υπέροχα τυριά να πάρετε και γλυκά και πάρα πολλά. Αν πάτε στη λειτουργία που θα γίνει στο χωριό, εγώ σας λέω πριν αρχίσει η Σαρακοστή ότι έχει και υπέροχα ψητά, τα έχω φάει εκεί στο μαγαζί που είναι ωραίο. Ένα είναι έτσι κι αλλιώς το γνωστό αυτό που έχει την κίνηση. Δύο είναι. Εντάξει, να μην αδικήσουμε και τ' άλλο. Ναι, ναι. Να έχετε πολύ καλή θητεία, αν είναι δόκιμο, να σας ευχαριστώ το πούμε έτσι. Την ευλογία σας. Ευχαριστώ και με την πρώτη ευκαιρία
να σας φιλοξενήσουμε. Με να μεγάλη χαρά θα έρθουμε να τα πούμε εκεί, στον τόπο σας, την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Την ευλογία σας.